Εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, βουλευτή Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών και, και την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. το πήγαμε κοινοβουλευτικά, όπω ναι, καταλαβαίνετε. να Αυτή είναι η αστική ευγένεια. Αυτή την η Η οποία είναι βουλευτή του κινήματο Αλλαγή στο δυτικό τομέα τη Β Αθήνα. Στα δυτικά Κροάση, στα δύσκολα Δυτικά προάσια, Όχι ότι η Α Αθήνα είναι εύκολη, το αντίθετο. Λοιπόν, πόθηση ο βάρτη. Απασχολεί την πολιτική επικαιρότητα. Σα λένε πάρα πολύ, το έχετε, έχετε ακούσει την σχετική κριτική, ότι σε αντίθεση με αυτά που λέγατε προεκλογικά, ε, βλέπουμε να χαλαρώνετε τώρα λίγο την επιχειρηματολογία σα και τη ρητορική σα, με φόντο βεβαίω και τη διαρροή ότι οι πρωθυπουργοί κρίνονται από την ιστορία και από το λαό. Και αυτό που θέλω να σα ρωτήσω εγώ είναι αν πράγματι το ακούτε όλο αυτό. Όχι, ακούστε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα για την υπόθεση Νοβάρτη, αυτή τη στιγμή έχει έρθει ένα φάκελο. Κατά βάση πέρα από τι μηνυτήρες αναφορέ του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου, που κατά την άποψή μου έχουν και στοιχεία και οι δύο μηνυτήρες αναφορέ. Δεν είναι απλώ όπω λένε βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ ε, εμπαθεί. Αναφέρω σε αυτό ότι θα έπρεπε να πάτε σε εξεταστική, για παράδειγμα. Εντάξει, εγώ, 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 να πω πιστεύω. Επειδή αν μη τι άλλο, η άποψή του τουλάχιστον σε τέτοιου είδου ζητήματα. Βάλτε, έχει... θέμα. Εμένα η άποψή μου είναι έρχεται με το άρθρο 86. Πρέπει να πάμε σε προανακριτική. Υπάρχει mm. ένα πολιτικό επιχείρημα και νομικό, στέκει και νομικά, ότι για να πω για έναν πρωθυπουργό δεν αρκεί να έχω τι απλέ ενδείξει, θέλω κάτι παραπάνω. Δεν αποκλείουμε εάν η έρευνα φτάσει και στον Πρωθυπουργό να ζητήσουμε να πάει και στον Πρωθυπουργό, αλλά σε μια πρώτη φάση ερχόμαστε και λέμε ότι με το υπάρχον υλικό υπάρχουν επαρκέστατε ενδείξει να πάμε προανακριτική για τον κύριο Πάπα Αγγελόπουλο. Περιμένουμε, βέβαια, άκουσα και χθε έχει δώσει μια κατάθεση η κυρία Ράικου. Δεν ξέρω αν ισχύουν οι διαρροέ, αλλά φαίνεται ότι και αυτή η κατάθεση αναφέρεται σε στοιχεία και τέλο πάντων σε καταγγελίε που δένουν και θα επιμείνω σε αυτό. Εδώ στηριζόμαστε σε καταθέσει δύο εισαγγελικών λειτουργών. Δεν στηριζόμαστε σε καταθέσει προστατευόμενων μαρτύρων. Αυτό είναι και το σχέδιο που διαφοροποιεί. Και αυτό, όπω καταλαβαίνετε, σχέση... διαφοροποιεί κατά πολύ. Προ απόδειξη είναι και αυτά που λέει η κυρία Ράικου και αυτά που λέει, Ραϊκου, αυτά που λέει ο κύριο Αγγελή. Όπω βέβαια και προ να... απόδειξη. και από την κυρία Τουλουπάκη. Ακριβώ. από την αντίπερα όχθη, για να τα προσθέσουμε σε μια σειρά. Αλλά τα τι πράγματα. λέμε. Εδώ η καταγγελία ξεκινάει από εισαγγελικού λειτουργού. Εμεί λοιπόν, τι λέμε. Με τα στοιχεία που έχουμε ξεκινάμε. Πάμε προ ανακριτική. Για όποιον και να υπάρξουν στοιχεία θα συνεχιστεί και από εκεί και πέρα εμείς δεν θα λειτουργήσουμε με όρους πολιτικής δίωξης, αλλά με όρους ποινική δίωξης. Εάν και εφόσον συντρέχουν, να ακολουθηθεί η διαδικασία. Θα με ρωτήσετε σίγουρα Μέχρι που γιατί θα το με Όμως, και για να πριν πάμε στην κυρία Γιάννα θα γιατί τσιμο. υπάρχουν ήδη που θέτουν θέμα, ε, θα όλοι, θα ακόμα και σε λέγη της που θέτουν θέμα Τη οικογραφία δεκτική δεκτή. Θα, θα σα πω τη δική μου άποψη και πάντοτε με μια επιφυλάξη, γιατί δεν είμαι από του ανθρώπου που έχω δει νομικός, το Είστε και νομικό. Είμαι νομικό οπότε... και γι' αυτό μιλάω με επιφυλάξη, ότι δεν έχω δει το φάκελο. Κατά τη δική μου εκτίμηση, πρώτα απ' όλα, πρέπει να ακολουθηθεί το μοντέλο που ακολουθήθηκε στο βατοπέδι και όχι στην προηγούμενη νοβάρτ. Τι έγινε στο βατοπέδι, είπαν, θα γίνει κανονικότατα η έρευνα και στο τέλο θα αποφασιστούν και τα δικονομικά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το ορθό είναι ασχέτω πώ θα καταλήξουμε, αν έχουμε ή δεν έχουμε αρμοδιότητα, ότι η έρευνα θα πρέπει να γίνει για να δούμε ακριβώ ποια αδικήματα υπάρχουν. Και επειδή εμένα μου αρέσει να μιλάω ξεκάθαρα, ε, με τα στοιχεία τα οποία έχω ακούσει, εάν το αδίκημα είναι η ηθική αυτοργία σε κατάχρηση εξουσία. Ακούω και την αντίθετη άποψη, αλλά κατά τη δική μου άποψη, σε μια πρώτη φάση, Μιλάμε για ένα δίκημα που σχετίζεται με την ιδιότητα ενό υπουργού που έχει την αρμοδιότητα τη διαφθορά. Δηλαδή, καταρχήν, όπω το αυτό ακούω. αυτό πρέπει και να το δείτε κιόλα τώρα, Σα λέω, όπω και... το ακούω, θεωρώ ότι υπάρχει συσχέτιση με τα υπουργικά καθήκοντα. Ακούω όμω και την αντίθετη άποψη, την οποία από συναδέλφου νομικού την έχω ακούσει και σου λένε ότι δεν είναι στα καθήκοντα. Δεν Αυτά δεν μπορεί προφανώς... να είναι υπουργικό καθήκον. Θα... Ε... Να σα πω κάτι, γι' αυτό σα λέω. Είναι δεν μπορεί πολύ να είναι υπουργικό, αλλά αυτή είναι από την άλλη, εγώ στον προβληματισμό. Όλα το είναι φερόμενα δικήματα. Τα έκανε στο πλαίσιο τη θεσμική λειτουργία ή τα έκανε στο ναι. πλαίσιο φιλικών επαφών που μπορεί να έχει. Αν γίναν τα δικήματα, πάντα εγώ βάζω αυτήν την παράμετρο ω νομικό. Άρα τι λέω, εγώ καταρχήν όπω ακούω αυτή την υπόθεση λέω ότι βλέπω μια σχέση, αλλά προφανέστατα μόλι έχουμε όλο το υλικό και συσταθεί προανακριτική, θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο σαφή Κύριε εικόνα. Κύριε Γιανακοπούλου, εσεί στη στάση θα κρατήσετε. Εμάς θα ψηφίσετε την προανακριτική για τον κύριο Παπαγγελόπουλο καταρχήν και. Μετά να μας η στάση μα είναι να υπάρχει φω παντού για του πάντε και για τα πάντα. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε αταλάντευτοι προ αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε, η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματο Αλλαγή έχει μόνο 22 βουλευτέ. Το οποίο σημαίνει να πει ότι από μόνοι μα δεν μπορούμε, δεν έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, του 30, προκειμένου να κάνουμε πρόταση για εξεταστική επιτροπή ή περισσότερου για να κάνουμε από μόνοι μα πρόταση δηλαδή, για την προανακριτική. ω κοινοβουλευτική Άρα, ομάδα λοιπόν, ενώ με την άποψη του κ. Βενιζέλου Ο τρόπο. είναι. Το Μήνυμα, αυτό. Ε, <laughs> όχι, αυτό <laughs> που σα λέω είναι ότι δεν έχουμε τον ε, απαραίτητο αριθμό για να κάνουμε να κινήσουμε mm -hmm. από μόνοι μα μια τέτοια διαδικασία. Άρα, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια, βεβαίω θα συνταχθούμε με το να μπορέσει να γίνει η προανακριτική επιτροπή όπω προτείνει η κυβέρνηση, η οποία επισπεύει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχει τέλο πάντων αυτή η διαδικασία η οποία προτείνεται, προκειμένου να μπορέσει να λάμψει η αλήθεια. Ακούω τι διαφορετικέ απόψει του κυρίου Βενιζέλου αλλά και άλλων που είναι έγκριτο νομικό, όμω την παρούσα φάση αυτή η διαδικασία προκρίνεται και αυτή τουλάχιστον πρέπει να προχωρήσει προκειμένου να χυθεί άπλετο φω. Επιτρέψτε μου όμω να σα πω, mm -hmm. γιατί εδώ πέρα βλέπουμε σημεία και τέρατα, πράγματα και θάματα. Αφενό, βλέπουμε αντεγκλήσει και από τις διαρροές που υπάρχουν από εισαγγελικού και δικαστικούς λειτουργούς για ένα καθεστώ το οποίο λειτουργούσε στη δικαιοσύνη, το οποίο καταλαβαίνετε ότι θέτει έτσι πολύ μεγάλη αμφιβολία στην κοινωνία απέναντι στον ίδιο το θεσμό της δικαιοσύνης. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ζήτημα δημοκρατίας και γι' αυτό πρέπει άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες και να υπάρξει, αν θέλετε, μία αυτοκάθαρση στον χώρο της δικαιοσύνη και να προχωρήσουν οι διαδικασίες όπως πρέπει. Όπω επίση και για την ουσία του σκανδάλου Νοβάρτη. Okay. Γιατί στην ουσία δεν έχει ασχοληθεί κανεί με το τι έχει συμβεί. Okay, τι γίνεται με, με τη διαδικασία που αφορά του γιατρού, την υπερσυνταγογράφηση, όλο αυτό το θέμα. Okay, έχει... Την ουσία του σκανδάλου, επί τη ουσία. Εγώ φοβάμαι ε... ότι τελικά ο τρόπο που διαχειρίστηκε η προηγούμενη κυβέρνηση το σκάνδαλο τη Νοβάρτη, γιατί είναι σκάνδαλο, είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο. Ναι, είναι ίσω ένα σκάνδαλο και από μόνη τη. Γιατί χρησιμοποιεί χρησιμοποίησε σ... ένα επαρκτό σκάνδαλο απλά και μόνο για να πλήξει του πολιτικού τη αντιπάλου. Αυτό πρέπει να είναι στο κάδρο τη διερεύνηση. Κοιτάξτε, δημιουργία. όλο αυτό προκύπτει μέσα από τη δικογραφία. Από τη στιγμή λοιπόν που μέχρι στιγμή δεν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία αυτήν, προ αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή για ευθύνε του κύριου Τσίπρα, τότε δεν μπορούμε σώνει και καλά να τον βάλουμε στο κάδρο τη ευθύνη και να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ξέρετε. Κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει Πλην ουσιαστικά τη ίδια τη Βουλή και τη ίδια τη λειτουργία, τη συνταγματική λειτουργία, το, το ποιο θα μπει στο κάτω των Ευθυνών εκτό από τα αρμόδια όργανα. Αν λοιπόν ε, θα έπρεπε να είναι ο κύριος Τσίπρα, αυτό θα φαινόταν από την ίδια τη δικογραφία και από το αν υπήρχαν αδιάστατα στοιχεία και από το τι θα έλεγε η ίδια η Βουλή. Πάντω, όταν ε, μιλάτε για την εικόνα που έχει η κοινωνία για τη δικαιοσύνη, πρέπει να αναλογιστείτε και την εικόνα που έχει συνολικά για το πολιτικό σύστημα Βεβαίως. όταν συζητιόνται τέτοια σκάνδαλα έτσι και ακούγονται για τόσα χρήματα και ποιοι είναι μπλεκόμενοι και ποιοι είναι από πίσω και ποιοι είναι ηθικοί αυτούργοι. Δηλαδή, οι πολίτε πώ βλέπουν τη Βουλή με ένα τέτοιο γεγονό. Και εν τέλει, ότι από την λειτουργία των προανακριτικών ή των εξεταστικών, ότι εν τέλει δεν έχουν λειτουργήσει με τον τρόπο που θα έπρεπε να, να λειτουργούν. Και, Άρα, και αυτό πρέπει να κάτι... το δούμε. Εγώ ε, 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 θα, ε, θα πω, ε, πω και ε, το άλλο, κύριε Πλεύρη, και να απαντήσετε και συνολικά. Γιατί από το κόμμα σα, όσο ήσασταν στην αντιπολίτευση, δεν ακούγα μόνο για την Οβάρτη. Ακούσαμε για παράδειγμα για τη διαχείριση των κονδυλίων από την Ευρώπη για του πρόσφυγε που παρενέβηκε η Όλαφ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Καταπολέμηση Απάτης. Ακούσαμε για το τίμημα της ανανέωσης της σύμβασης για το ελληνικό. Είναι. Ακούσαμε για το θέμα της Σαουδικής Αραβίας. Με αυτά τι θα κάνετε. Θα σα πω. Για μένα το μείζον και το λέω ευθέω είναι... Και για τα οικονομικά πρέπει να γίνει διερεύνηση όπου έχουν έρθει φάκελοι. Δεν μπορούμε δηλαδή να αφήνουμε φάκελου στη λογική μια συνένεση. Αλλά η, η διαφορά αυτού που εξετάζεται τώρα και πρέπει να εξεταστεί στο σύνολο, όχι μόνο για την υπόθεση Νοβάρτη και για άλλε υποθέσει που απασχόλησαν τη δικαιοσύνη, είναι εάν υπήρχε σύστημα που κατευθυνόταν από το Μαξίμου και επηρέαζε δικαστικούς λειτουργούς να πάρουν αποφάσεις. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για θέμα δημοκρατίας. Και γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που έχουμε δει κυβερνητικά στελέχη. Την υπόθεση Πετσίτη, σπου... μια και το λέτε. Δεν ακούμε πετσίτι. κάτι γι' αυτά. Είναι Γι' αυτό το λέω. Είναι πολλέ υποθέσει. Και είναι υποθέσει κι άλλε που βλέπαμε να γίνονται με φυλακισμένου, να, γίνονται, να έρχονται σε επαφή Άτομα και δικαστική λειτουργία. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει για μένα. Και ενεργεία υπουργή. Ενεργεία υπουργή. Ξεκινώντα από την υπόθεση Σνοβάρτη, και για μένα αυτή είναι η δοποιό διαφορά. Δεν μιλάμε για κάτι οικονομικό. Μιλάμε που είναι κάτι στη βάση τη δημοκρατία. Εάν και εφόσον υπήρχε επιλογή κάποιο άνθρωπο να κινεί νήματα σε δικαιοσύνη σε βάρο πολιτικών αντιπάλων ή επιχειρηματιών ή οποιοδήποτε άλλου. Μα τα είδαμε αυτό να και να τα τα αυτό. Τα είδαμε να συμβαίνουν, να προκύπτουν επαφέ που γι αυτό πολύ σωστά είπατε. Είναι να ξεκινήσει η διερεύνηση. Και με Εγώ να σα πω, και... μου αρέσει να μείνει και στο επίπεδο τη Εδώ βουλής είναι, η ενημερώνονταν οι υπουργοί για εισαγγελικέ. Ε, παρεμβάσει και για την ώρα που γίνονταν Άρα, αυτές. Άρα, γι' αυτό λοιπόν, για, για, κατά την άποψή μου είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να διευρυνθεί. Ε, εκεί ακούω αυτό που ο κ. Βεντζέλο, γιατί κατά την άποψή μου ο κ. Βεντζέλο έθεσε ένα ευρύτερο θέμα, ότι αν θέλουμε να ελέγξουμε όλο αυτό το θέμα, καλό να πάμε εξετάστηκε. Αλλά αφού έχουμε τη δυνατότητα προανακριτική και αν δούμε ότι συνδέονται και άλλε υποθέσει, δεν πρέπει να δείξουμε καμία να πάνε, ατολμία. Πάμε... Όλε οι υποθέσει που τυχόν έχουν επηρεαστεί, αν έχουν επηρεαστεί. Να πάμε όσο ζει για κυρία διότι έχουν ενδιαφέρον και τα του χώρου τη. Σε σοκομματικά επίπεδο, εσεί. Είναι από τι λίγε. Ναι, αλλά κάτι εσείς... <laughs> πράσινο θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει. Εσεί μέχρι Νιοτέρα και είναι περίεργο, δεν έχετε καμιά μανούρα τώρα. σε <laughs> <Μέχρινε laughs> Πηγαίνει κόντρα στην ιστορία του κόμματό σα η κατάσταση αυτή. Οπότε πάμε στο κίνημα αλλαγή που έχει την κόντρα του με το ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση, σε αυτή τη φάση για την κυριαρχία στον χώρο τη κεντροαριστερά. Όπου κι εσεί έχετε παίξει εκεί πέρα το παιχνίδι σα και όχι. Έχετε πιά. πάρει ένα κομμάτι και εσύ. Έχετε πάρει. Το έχω παίξει στα σχολεία. Προ Θεού, <σφίλεια> προ Θεού, προ όμορφα άμα δεν το έχουν βρει, το έχουν βρει. Προσωπικά όχι, αλλά βλέπουμε στελέχη. Όπω ο κύριο Χρυσοφωτήδη στην κυβέρνησή σα, ο κύριο Γερά Πετρίτη προέρχεται από την κυβέρνηση. Έχει ένα χρησιμοποίηση στελεχών που μπορούν να βοηθήσουν την κυβέρνηση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και λέγεται ότι θα επεκταθεί το πλαίσιο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Εάν το Βλέπουμε ότι όλοι κατηγορούσαν το Πασόκ, όλοι, τόσο ΣΥΡΙΖΑ, που το έκανα βέβαια επάγγελμα για να. Μπορέσει να οικειοποιηθεί την κομματική του πελατεία, όπω καταλαβαίνετε. Όσο και η Νέα Δημοκρατία. Όλοι κατηγορούσαν το Πασόκ, αλλά τελικά όλοι από το Πασόκ ψωνίζουν σε εισαγωγικά στελέχη. Ο κύριο Πρέσβη λέει ότι δεν ψωνίζει από εσά αυτό το μόνο βέβαιο Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε σε κάθε περίπτωση. Πάντω, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει μια πω υπάρχει μια ανακολουθία. Επισήμω ψωνίζει από εσά. Λέει ότι θέλει να ταυτίσει το ΣΥΡΙΖΑ με την κεντροαριστερά, απόλυτα. Εκλογικά το έχει κάνει πλην. Του ποσοστού εκείνου το οποίο έχετε καταφέρει να συγκρατήσετε εσεί. Εκλογικά φαίνεται ότι έχει κυριαρχεί σε αυτή τη βάση τη κεντροαριστερά. Ο Κυριάκο Μηζωτάκη, πράγματι, βάσει των δημοσκοπήσεων, φαίνεται και εκεί ο ίδιο να έχει το δικό του στίγμα, τη δική του επιρροή. Και το ζητούμενο είναι, αν θα καταφέρετε εσεί να αντέξετε σε αυτέ τι μπλιγάδε, δεδομένου ότι πάει να σα πάρει και το πράσινο τώρα ο κ. Τσίπρα. Δηλαδή <laughs> <Λέγε>, για πράσινη ατζέντα. <laughs> Πολύ σωστά το είπε ο κ. Να θέσουμε λίγο τα πράγματα έτσι, νομίζω με βάση τη λογική. Το ότι ο κύριο Τσίπρα κράτησε ένα πολύ αξιόλογο, αξιόλογο ποσοστό. Το 31,5% είναι ένα αξιόλογο ποσοστό και πρέπει, αντιπολίτευση. πρέπει, να το αναγνωρίσουμε. Όπω έχουμε και κυβέρνηση λοιπόν, προκρίσει, έχουμε και και αντιπολίτευση προκρίσεις. Αυτό λοιπόν από μόνο του ω γεγονό δεν τον καθιστά σε καμία περίπτωση δύναμη κυρίαρχη τη κεντροαριστερά. Γιατί έχετε ακούσει τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είναι κεντροαριστερό ή σοσιαλδημοκράτη. Έχετε ακούσει κάποιο στέλεχο, κάποιο κάτι από το συνέδριό του, κάτι έχει. από όλα αυτά. Αλλά Κανένα άλλο. Η ίσα ευρωπαϊκή ίσα. οικογένεια του έχει ανοίξει τι αγκάλε του κύριου Τσίπρα. Αποτάσσονται τη σοσιαλδημοκρατία. Καθίστε η λοιπόν Ευρω... να δούμε. Η, η, η οικογένειά σα το αντίθετο. Τον προσκαλεί επισήμω. Ναι, Βεβαίω και το βλέπουμε όλο αυτό και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα λάθο και το έχω πει πάρα πολλέ φορέ όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και από την ευρωπαϊκή σοσιαλιστική οικογένεια γιατί εδώ πέρα ξέρετε έχει να κάνει και με την έννοια τη ηθική στην πολιτική. Όταν λοιπόν ένα κόμμα κατασυκοφάντησε και λειτουργήσε με όλον αυτόν τον τρόπο, τον οποίον λειτουργήσε, το γνωρίζουμε, δεν θέλω τώρα να αναφερθώ εντελεχώ, ω αντιπολίτευση τα δύσκολα χρόνια τη κρίση, με τι τεράστιε ευθύνε που έχει στο διχασμό τη ελληνική κοινωνία, τότε επειδή ξαφνικά ο κύριο Τσίπρα πλέον βλέπει ότι μετά το διαζύγιο του με τον κύριο Καμένο, με τον οποίο συγκυβέρνησε επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια και έδινε στίγμα τη διακυβέρνησή του. Τώρα λοιπόν που βλέπει ότι για τους δικούς του δικού του μικροκομματικού λόγου πρέπει να στρέψει λίγο το τιμόνι προ την κεντροαριστερά, αυτό συγγνώμη, αλλά για εμένα δεν. δεν ταυτίζεται με την έννοια τη πολιτική ηθική, αν θέλετε, έτσι όπω εγώ τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι. σα λοιπόν... προβληματίζει το ότι οι ψηφοφόροι του κέντρου προτίμησαν ΣΥΡΙΖΑ αρκετού μάλλον του έπεισε. Ότι είναι κεντροαριστέ. το να προτιμήσουν ναι. κοινά. Γιατί ξέρετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των τον ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώην Πασόκ. Βεβαίω. Μα είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέτε. Να ξεκαθαρίσω ότι απευθύνομαι, μιλάω αυτή τη στιγμή για το θέμα τη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, σε καμία περίπτωση για το θέμα του κόσμου, ο οποίο εν τέλει έχει φύγει, αν θέλετε, από το Πασόκ, από τι κόλπε του Πασόκ και έχει πάει στον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, βεβαίω είναι κάτι το οποίο μα προβληματίζει και βεβαίω είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Και γι' αυτό έχει συσταθεί και η αρμόδια επιτροπή, η Φιλοπούλου, προκειμένου να δούμε για ποιου λόγου οδηγηθήκαμε εν τέλει ή μείναμε στο 8,1%, το οποίο, επιτρέψα μου να σας πω, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα αξιόλογο ποσοστό, υπό την έννοια ότι δεχτήκαμε τεράστια πίεση και από τη Νέα Δημοκρατία, δημοκρατία να και να από είστε το, ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε ο δεν πόλος σκληδί. και δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Κύριε Φουσκίτη δεν σας λέω ότι είμαι ότι χαρούμενη σε καμία περίπτωση. Ήθελα ένα διψήφιο ποσοστό και πολύ περισσότερο. Τι πιστεύετε ότι φταίει Το τι φταίει, θα το πούμε ούτω ή άλλω και στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και θα τοποθετηθώ στα όργανα εντελεχώ. Αυτό όμω που μπορώ να σα πω ξεκάθαρα είναι ότι Υπάρχει ζήτημα με το πολιτικό μα στίγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω μπορούμε όλοι να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, δεν είχαμε ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Όταν στην προεκλογική περίοδο, κάθε δύο μέρε, αλλάζαμε θέση και τοποθέτηση, Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Και το ότι είναι ένα θέμα. Ένα βασικό πόλο τη αντιπολιτευτική σα ρητορική όλα αυτά τα χρόνια ο κ. Βενιζέλο. Βρέθηκε εκτό τη μάχη. Δεν είναι και ένα α, ακόμη ζητούμενο το οποίο θα πρέπει να δείτε. Κάνοντα αποτελέσματος... την πολιτική σα αυτοκριτική. Κύριε Φουσκίδη, εκ του αποτελέσματο, τελικά αυτή ναι. η κίνηση απεδείχθη ότι δεν μα ευνόησε mm -hmm. ε, πολιτικά, κομματικά, έτσι, με κανέναν τρόπο. Φάνηκε ότι τελικά δεν πήραμε ψήφου από αυτήν την κίνηση τη κυρία Γεννήμετα, αλλά προφανώ. Μάλιστα. Χάσε Μες. αυτό που λέτε. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ και του δύο. Γιο...